επόμενες ημέρες ο ορισμός ανακριτή, ο οποίος θα διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα ο τραγικός θάνατος του Πάρη πριν από ένα χρόνο στη δομή εδώ της Θεσσαλονίκης. Επίσης, να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες θα προσέλθουν και οι γονείς κάποια στιγμή με σκοπό να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και τέλος, ενημερωθήκαμε ότι αντίγραφα της δικογραφίας έχουν διαβιβαστεί στο Σώμα Ελεκτών Υγείας και Πρόνοιας προκειμένου να ελεγχθεί γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της δομής και το αν υπάρχουν ή όχι ποινικές ευθύνες ή οποιασδήποτε άλλου είδους ευθύνες για τους αρμοδίους, άσχετα από το περιστατικό το συγκεκριμένο με τον Πάρη και σε συνδυασμό βέβαια και με τις προηγούμενες κακοποιήσεις τις οποίες είχαν λάβει χώρα και στον Πάρη και σε άλλα παιδιά. Είναι ικανοποιημένη η οικογένεια από την εξέλιξη αυτή την άσκηση? Ασφαλώς είναι ικανοποιημένη και αναμένουμε ότι θα κινηθεί ταχύτατα και η ανακριτική διαδικασία έτσι ώστε να βρεθεί και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους με τις πράξεις τους αλλά και με τις παραλήψεις τους συνετέλεσαν στο να επέλθει το τραγικό αποτέλεσμα για τον Πάρη και προφανώς θα είμαστε παρόντες σε όλη τη διαδικασία και θα ζητήσουμε να λάβουμε και τα αντίγραφα έτσι ώστε να έχουμε πλήρη γνώση και για τις εκθέσεις τις ιατροδικαστικές αλλά και για οποιαδήποτε, στοιχεία του ανακριτικού υλικού. Επίσης θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον και η ΕΔΕΑ, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει μέρος της υπογραφής, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι θέμα της ανακριτικής διαδικασίας και δεν είναι του παρόντος ούτε και για τη δημοσιότητα φυσικά.